Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει φουντώσει, θα έλεγα, ο πολιτικός διάλογος για το θέμα της υγείας. Βεβαίως, θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού αν νωρίτερα είχαμε εξασφαλίσει, για παράδειγμα, καλή πρωτοβάθμια περίθαλψη, εξυγχρονισμό και σύγχρονο ΕΚΑΒ για τις μεταφορές στα νοσοκομεία. Και όλο αυτό μαζί με τα καλά οδικά δίκτυα της Δυτικής Μακεδονίας. Ξέρουμε το ανάγλυφο της περιοχής, έχει τη δυσκολία του. Ξέρουμε ότι το ΕΚΑΒ ταλαιπωρείται και δεν είναι αναπτυγμένο όπως θα έπρεπε. Δεν έχουμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, άρα έχουμε σε κάθε περιοχή και από ένα νοσοκομείο. Σαφώς με την Ελλάδα μας και την υποστελέχωση στο σύστημα υγείας δεν μπορεί αυτό να αποδώσει και να λειτουργήσει. Θα ήταν ευχής έργο να είχαμε νοσοκομεία σύγχρονα στελεχωμένα και με εξειδίκευση. Η αλήθεια, αυτό, είναι, η αλήθεια, Κώστα, είναι ότι όλοι θέλουμε να έχουμε ένα νοσοκομείο σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι μας, ναι, όπως δεν και είναι ένα σχολείο, όπως και μία παιδική χαρά. Αλλά το θέμα είναι μείζονος σημασίας, γιατί μιλάμε για την υγεία. Και τώρα, επειδή ζήσαμε όλοι τα προβλήματα στο μέγιστο βαθμό με τον COVID, είδαμε πόσο απαραίτητο είναι να έχουμε καλά στελεχωμένα νοσοκομεία. Και μιλάμε για νοσοκομεία με γιατρούς. Ναι, αυτό είναι το κλειδί, η στελέχωση και όχι η απόσταση. Εγώ θα προτιμούσα να είναι σε μια απόσταση χιλιομετρική το νοσοκομείο, αλλά όταν θα πάω εκεί να υπάρχουν γιατροί. Γιατί δεν μου λέει τίποτα το να είναι δίπλα στην αυλή του σπιτιού μου και να μην έχει στελέχωση. Σε κάθε περίπτωση, έτσι για να έρθω και στο ρεπορτάζ, σήμερα είχαμε την παρέμβαση με συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Δήμαρχος Εορδέας, ο οποίος βεβαίως υποστήριξε ότι πυλώνα στην υγεία στη Δυτική Μακεδονία είναι το Μποδοσάκι Νοσοκομείο. Είναι ένα συγκρότημα με καλό ξενοδοχειακό εξοπλισμό, με καλό ιατροφαρμακευτικό, ιατρικό κυρίως εξοπλισμό. Υπολείπεται στη στελέχωση, όπως άλλωστε υπολείπονται όλα τα νοσοκομεία στη στελέχωση. Και μια και μιλάμε για στελέχωση, να σας πω, το ξέρουν οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή οι άνθρωποι της υγείας, ότι σήμερα τα νοσοκομεία μας, και λέω συγκεκριμένα Μποδοσάκιο, Μαμάτσιο, αλλά και το νοσοκομείο Γρεβενών, έχουν έλλειμμα σε αναισθησιολόγο. Δηλαδή δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ουσιαστικά υπολειτουργούν. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια, η πικρή αλήθεια. Αυτό είναι. Και μάλιστα έχουν προκηρυχθεί θέσεις οι οποίες δεν καρποφόρησαν οι διαγωνισμοί, γιατί δεν είναι ελκυστικά στο δεν να υπάρχουν κανείς κίνητρα, να υπηρετήσει στην περιοχή. Δεν υπάρχουν κίνητρα και επίσης, Κώστα, να πούμε ότι εκκρεμούν πάρα πολλά χειρουργία και λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων δεν πραγματοποιούνται. Έτσι.